αυτές προσπάθησαν οι γιατροί, αλλά είχε ήδη χάσει την ζωή της, προφανώς από αναθυμιάσεις, αφού είδατε και εσείς τις εικόνες, πόσο μεγάλη ήταν αυτή η πυρκαγιά που ξέσπασε, να υπενθυμίσουμε, στον 5ο όροφο πολυκατοικίας, στην συμβολή των οδών Σβόλου με Αμπελού, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Γνωρίζαμε ότι έμενε εκεί ένα ζευγάρι, μας το έλεγαν οι κάτοικοι, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Δεν τους είδαμε να κατεβαίνουν. Ήλπιζαν όλοι ότι ίσως έλειπε ή δεν ήταν μέσα στο σπίτι. Δυστυχώς όμως τελικά επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μας, μετά αφού οι πυροσβέστες κατάφεραν με γερανοφόρο, όχι με όλη αυτή την δύναμη που έσπευσαν άμεσα εκεί στο σημείο, μπήκαν μέσα στο φλεγόμενο σπίτι. Όταν τελικά το θερμικό φορτίο έφυγε και έφερε κυκλώγες, αποκαλύφθηκε ότι τελικά το ζευγάρι ήταν μέσα στο σπίτι του. Και δυστυχώς έχουμε δύο νεκρούς ανθρώπους σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη από αυτή την πυρκαγιά, που ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη. Και ευτυχώς τουλάχιστον δεν επεκτάθηκε και σε άλλες πολυκατοικίες, ήταν τεράστια. Όμως έχουμε την απώλεια αυτών των δύο ανθρώπων, Μάριον. Πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λία. Επιστρέφουμε, έχουμε.